Στα τέλη Σεπτεμβρίου θα είναι διαθέσιμο στα φαρμακεία το νέο τετραδύναμο εμβόλιο κατά του ιού της γρήπης. Μέχρι πέρυσι το εμβόλιο κάλυπτε δύο στελέχη του ιού, ενώ το φετινό είναι ενισχυμένο και θα καλύπτει τέσσερα. Περιμένουμε μέσα στο μήνα, προ το τέλο αυτού, το καινούριο εμβόλιο αντικρυπικό, το οποίο θα είναι τετραδύναμο. Θα περιέχει λοιπόν δύο στελέχη από την υποομάδα Α και δύο από την υποομάδα Β και για πρώτη φορά θα καλύπτει δηλαδή περισσότερες ε, ε, μορφές από το ενδεχόμενο προσβολής από το συγκεκριμένο ιό ε, και θα υπάρχει επάρκεια σε τοπικό επίπεδο αφού έχουν γίνει προπαραγγελίες και υπάρχει ικανός αριθμός. Καθώ χρόνο με το χρόνο ο ιό δυναμώνει και εξελίσσεται και λόγω τη της, της χρήση των αντιβιωτικών, παρουσιάστηκε το φαινόμενο να αρρωσταίνουν και άτομα που έχουν εμβολιαστεί, καθώ δεν του κάλυπτε πλήρω σε όλα τα στελέχη τη γρήπη. Εγώ κάνω ένα τώρα. Έχω κάνει το άλλο που είναι για 5-6 χρόνια. Και κάνω κάθε χρόνο αυτό που είναι. Εγώ το κάνω κάθε χρόνο και εγώ και να το κάνω και φέτο. Πόσα χρόνια το κάνετε δηλαδή. Χρόνια, πολλά χρόνια. Φοβάστε εσείς να κάνετε το εμβόλιο όχι, όπως λέμε. Όχι, 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 Εγώ κάνω πάντα γιατί έχω πρόβλημα υγεία. Μου το κάνω πάντα. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Φαρμακοποιών Χανίων καλεί τους πολίτες που πρέπει να εμβολιαστούν να ενημερώσουν το φαρμακοποιό τους. Ομάδες υψηλού κινδύνου οι οποίοι το κάνουν κάθε χρόνο, ε, ασθενείς άνω των 60 ετών ασφαλώς, αλλά και όλοι οι άλλοι ασθενείς οι οποίοι αντιμετωπίζουν κάποιο καρδιολογικό, νευρολογικό, αναπνευστικό ιδιαίτερο πρόβλημα και σε συνεργασία με τον γιατρό τους έχουν ενημερωθεί ότι πρέπει κάθε χρόνο να το κάνουν. Σε πάνω από 60 τόσο πρέπει να το κάνει. αυτό. Δηλαδή. Άλλοι πάλι δεν το θέλουν να το κάνουν. Δικαιώματοι κάθε μυαλό. Είναι θέμα προσωπικό.